Συνδεθούμε με την αγαπημένη μας φίλη στη Θεσσαλονίκη, χαζεύοντας και σερφάροντας το ίντερνετ, αγαπημένη μου Έλσα. Η κυρία Έλσα Κουμπίτσα είναι μαζί μας. Καλημέρα, και είσαι και μια αγαπημένη κούκλα. Αγαπημένη Σαλονικιά, όμορφη. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θέλω να σου πω, την προηγούμενη εβδομάδα, σερφάροντας το ίντερνετ, είδα στο Newsit ένα φοβερό θέμα για το καφέ σου, όπου μπορούσες να πιεις καφέ και στον αφρόγαλα να δεις selfie, αλλά παιδιά ήταν σαν κανονική φωτογραφία. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς αυτό το πράγμα γίνεται. Είναι το σελφιτσίνο, είναι κάτι εντελώς καινούριο. Ναι. Εδώ και ένα χρόνο εμείς το κάνουμε και σε ντόνατ. Σου έχω και εδώ ένα δωράκι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είσαι και σε ντόνατ στα Ματίνα. Εντάξει, αυτά είναι. Να έρθουν οι θείες μου στη Θεσσαλονίκη. Να με φάνε. Καλά, φοβερό. Πώς το κάνετε αυτό? Είναι δύο πεντανόστιμα ροφήματα, σοκολάτα ή καφέ. Ναι. Και από εκεί και έπειτα έρχεται ο πελάτης εδώ. Παίρνει ό,τι φωτογραφία θέλει, μπορεί να βγει εκείνη τη στιγμή, να φέρει στο κινητό του κτλ. Και απευθείας επιτόπου να κάνουμε το ρόφημα. Αυτό πόσο κρατάει, δηλαδή, άντε και το φτιάχνεις μέχρι να μου το φέρει στο γραφείο, στο σπίτι, κρατάει? Κρατάει όσο το πίνουμε, μπορεί να κρατήσει κανονικά και φυσικά πίνεται και η φωτογραφία. Το ντόνα κρατάει και μέρες. Δηλαδή, μέχρι να κάνουμε την πρώτη ρουφιξιά, η φωτογραφία μένει ακέραιη εκεί. Μένει εκεί κανονικά η φωτογραφία μέχρι το τέλος. Ωραίο. Πολύ καλό. Ότι θα υπάρχουν και πολλοί που θα το παίρνουν τον ντόνατ στον καφέ και δεν θα θέλουν να το φάνε ή να το πιούν. Θα το παίρνουν για το σπίτι. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, είναι η αλήθεια. Το φαντάζομαι. Να σε ρωτήσω κάτι, ποιος το ζητάει περισσότερο, δηλαδή κάποιο ζευγάρι που θέλει να κάνει μια έκπληξη, π.χ. στον αγαπημένο του? Επειδή είναι πολύ καινούριο, θα σας πω ότι το ζητάνε από όλες τις ηλικίες έχουν έρθει. Ναι, πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή και 85. Δεν ξέρω τι είναι το ίσερφι. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Θέλουν αλλά και στον τουρκικό. Ελσάκη, πόσο καιρό το κάνετε? Εγώ δεν το έχω ξανακούσει ούτε σε κάποιο άλλο σημείο του κόσμου. Δεν το έχω ξαναδεί, ενώ το είδατε κάπου. Το σελφιτσίνο είναι δικής μας εμπνεύσεως και το εμπνευστήκαμε από το 16, όπου βγάλαμε πρώτα τον ντόνατ. Βέβαια, στην πορεία αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε και πάνω στον καφέ και το κρατούσαμε να βγει το 2018. Είναι η ίδια τεχνική? Κάτι με ζάχαρη το οποίο το ακουμπάτε πάνω στο καφέ? Είναι, παρότι δεν θέλω να πω, αλλά θα σας πω απλά ότι ναι, πατάει περίπου στην ίδια τεχνική. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να γίνει και σε άλλους καφέδες, δηλαδή και στο φραπέ και στον τούρκο και παντού. Είναι ιδιαίτερο και έχει ιδιαίτερη βάση. Ερώτηση, συγγνώμη ρε παιδιά. Αξίζει, ναι, όμως σαν κόστος, δηλαδή τον καφέ μου εγώ τον, ναι, πληρώνω μεταξύ 1,60 και 2 ευρώ, ας πούμε, και στα πιο ακριβά καφέ. Αυτός με τη σελφιτσίνο πάει στα 5 ευρώ ή όχι? Όχι, είναι πολύ κάτω από 5 ευρώ, αξίζει, γι' αυτό λέω ότι είναι ρόφημα, δηλαδή δεν κάνουμε ένα απλό καφεδάκι και απλά πληρώνουμε τη φωτογραφία. Είναι ένα πεντανόστιμο ρόφημα και σε καφέ και σε σοκολάτα. Και εξασφαλίζεις ότι δεν θα σου πάρουν τον καφέ σου. Σωστά. Πόσες φορές στην παρέα τελικά πίνει ένα στο άλλο μου και... Ναι. Δεν έχει και λάθος στην παραγγελία. Ναι. Καλό, για πώς σωστά. Η πατέντα όμως αυτή, μην μας πείτε κόστος, η πατέντα όμως αυτή έχει επηρεάσει έστω και λίγο την τιμή του καφέ αυτού προς τα πάνω? Θα σας πω την αλήθεια, δεν την έχει επηρεάσει καθόλου. Ωραία, γιατί υπάρχουν στην ίδια τιμή απλά ροφήματα που έχουμε εδώ στο χρωματιστό καφέ. Ρε παιδιά, ερώτηση. Έρχομαι εγώ στο καφέ και σας στέλνω με email τη selfie, τη βγάζω και απευθεία σε ειδικό μηχάνημα που έχετε εσείς? Όχι, αυτό είναι το μυστικό μας. Ότι δεν χρειάζεται να το βγάλουμε απευθείας. Μπορείτε να το στείλετε στο email μας, στο Facebook το δικό μας και μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε μορφή και αν είναι η φωτογραφία. Να πω τρελή ιδέα. Άσχετα από selfie, βγάζεις τη μούρη σου και γράφει και marry me και το στέλνεις παντρέψουμε. Ότι με ντόνατ αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει με ντόνατ. Ναι, έχει γίνει με ντόνατ. Η πιο γλυκιά πρόταση γάμου. Συζητιέστε στη Θεσσαλονίκη, γίνεται χαμός. Εγώ δηλαδή όταν το είδα στο ίντερνετ μου έκανε κλικ. Λέω πω, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ιδιαίτερο. Να σας πω, δεν το περιμέναμε τόσο πολύ, αλλά ναι, συζητιέται πάρα πολύ και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχουμε μεγάλη προσέλευση, η αλήθεια είναι. Μπράβο. Παιδιά, βλέπετε και τα άλλα ροφήματα. Κάνετε και ροζ καπουτσίνο, πράσινο φρέντο, κάνετε εμείς σχεδιάκια. Είμαστε το Colored Coffee. Είμαστε ο πρώτος αυθεντικός καφές στον κόσμο. Άκουνα, πάρα πολύ ωραία. Χρωματιστός αυθεντικός καφές. Σε έχουν πάρει από το εξωτερικό για να τους πεις το μυστικό? Επιπληρωμή ενδεχομένως, δεν λέω να τους το αποκαλύψεις. Την πατέντα, ναι. Θα πω ότι μας έχουν αντιγράψει μέχρι και από το Las Vegas.
Αλλά στην πορεία υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, που αυτή τη στιγμή συζητάμε για συνεργασίες. Γιατί αναπτυσσόμαστε και με δίκτυο και με ελεύθερες συνεργασίες με αυτές τις δύο πατέντες που έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Σιέλσα. Συγχαρητήρια. Να, καλά. Είδατε ότι σε περίοδους κρίσης κάποιοι Έλληνες έχουν ωραίες έξυπνες ιδέες. Και πάντοτε στον καφέ οι Έλληνες. Έχουμε ένα τσικ παραπάνω την έμπνευση στον καφέ. Και πάντα στη Θεσσαλονίκη, χαλαρά. Μια έφεση στον καφέ. Για πες μας, επειδή είσαι Θεσσαλονικιά, είχε 90.000 ή 500.000 διαδηλωτές χθες στην πόλη. Χθες ήταν πάνω από μισό εκατομμύριο. Έλα, κορίτσι μου, Θεσσαλονικιά. Εμείς ήμασταν κλειστά για να είμαστε εκεί μαζί. Μπράβο. Είπε και μετά ήπια ένα μπλε καφέ. Έτσι. Καλημέρα, όχι. Έλα τώρα, γιατί. Κακό να πιει μπλε καφέ, αλλά μου κάνει χρωματιστό. Είσαι χρωμα Θεσσαλονικιός, δεν είσαι κόκκινος. Άντε, ντροπή, θα έρθουν οι Θεσσαλονικοί να σου πετάξουν τον καφέ στα μούτρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Δημοκράτης λέει μισό εκατομμύριο. Εγώ είπα ένα μπλε καφέ, τώρα εσείς την καλά, τώρα συνεννοηθήκαμε. Σιριζέ, μην τα λες εμάς αυτά, πέστε σε κανέναν άλλον που μασάει κουτόχορτο. Επιστρέφουμε.